είναι πολύ αισθητές. Σε μένα που σας ομιλώ στην ηλικία αυτή, την όριμη ηλικία. Αν μη τι άλλο την ηλικία της πείρας και κάποιας γνώσεως. Είναι σαν πληγή επάνω μου αυτό το θέμα που μιλάμε με τα Σκόπια και μερικοί από σας λένε ο άνθιμος πάλι θα μας πει για τα Σκόπια. Δεν θέλουμε να ακούσουμε άλλο. Δεν θες να ακούσεις άλλο γιατί φοβάσαι να αντιληφθείς ποιες θα είναι οι συνέπειες αυτού του ζητήματος εάν κάποτε δεν λυθεί δίκαια και όπως πρέπει. Καμία μυστική συμφωνία με Αθήνα για το όνομα των Σκοπίων δεν υπάρχει από τις πλευράς των Σκοπιανών. Αυτοί τώρα έχουν εκλογές, τώρα στις αρχές του μηνός Ιουνίου, και έχουν αφήσει υποτονικά το θέμα του ονόματος, που αυτό είναι το υπαριθμόν ένα θέμα. Δεν το πολύ συζητούν. Ίσως αυτό είναι μια ένδειξη ότι κάπως θα συμβιβαστούν. Ο συμβιβασμός είναι αυτός που έχουμε πει, που λέγεται, ακυρώνεται, ξαναλέγεται, μπορεί να είναι Βόρειος Μακεδονία, μπορεί να είναι Νότιος Μακεδονία, μπορεί να είναι Δημοκρατία της Μακεδονίας του Βαρδάρη, μπορεί να... Όλα αυτά είναι επιζήμια. Όλα αυτά είναι επικίνδυνα για το μέλλον της Ελλάδος και των παιδιών μας και των εγγονών μας. Όλων. Και για την ειρήνη όλης της Βαλκανικής. Αυτή είναι η άποψη πολλών με τους οποίους συζητώ και συμμερίζομαι κι εγώ. Όχι, Μακεδονία είναι μόνο η Μακεδονία αυτή. Και σας το λέω αυτό. Διότι σε μια εκδήλωση που έγινε στα Σκόπια και όπου οι Εβραίοι έχτισαν ένα ακόμα εκεί μουσείο για το ολοκαύτωμά τους. Καλά κάμε, τι δουλειά τους κάνουν. Δεν έχουμε λόγο να τους κρίνουμε. Αλλά εκεί μέσα έβαλαν ένα χάρτη για να δείξουν πού ακριβώς έγιναν δολοφονίες και τα λοιπά όσα έγιναν εναντίον των συμπατριωτών τους από τους Γερμανούς. Και αυτό καλό. Αλλά ο χάρτης αυτός τι λέει και τι δείχνει. Μεγάλο σε μεγάλο σχήμα, στην είσοδο, στο πρόπυλο του μουσείου και λέει Μακεδονία, το κράτος της Μακεδονίας. Τα νυν Σκόπια και συγχρόνως με τα ίδια χρώματα. Κοζάνη, Φλόρινα, Καστοριά, Γιαννιτσά, όλες οι πόλεις που είναι εδώ, Έδεσα, από κάτω. Θεσσαλονίκη πρώτη, επειδή είχε τα πολλά θύματα από τους Εβραίους. Θεσσαλονίκη πρώτη. Επάνω Σέρες, Καβάλα, Χαλκιδική, όλα μαζί σε ένα χάρτη που λέει Μακεδονία στα Σκόπια. Αυτό δεν μας ενοχλεί, αυτό δεν μας δημιουργεί όχι απορία αλλά διάθεση αντιστάσεως. Και να προχωρήσω σε κάτι ακόμη, γιατί ο νους τους αυτός είναι. Ο νους τους και με το όνομα, έστω και μισό, είναι το άνοιγμα στο Αιγαίο με το κράτος του Αιγαίου, το οποίο είχε σκεφτεί στο μυαλό του ο Στάλιν και ο Τίτο. Αυτή είναι η υπόθεση και δεν μπορούν, δεν θέλουν να την καταλάβουν. Αλλά βέβαια πιέζονται τώρα περισσότερο από άλλοτε να δώσουν μια λύση στο όνομα, που δεν ξέρω όμως πού θα πάει και γι' αυτό σας λέγω ότι δεν μπορώ να σας πω περισσότερα επάνω σε αυτό, αλλά πρέπει ακόμη να σας πω ότι αυτές τις μέρες στα Σκόπια έκαναν τα εγγένεια ενός μεγάλου, πώς το λέμε εμείς, γηπέδου, σταδίου, ένα στάδιο μεγάλο, μεγάλης χωρητικότητας. Καλά κάμανε και με γεια τους και με χαρά τους. Μακάρι να είχαν μυαλό να είμαστε μαζί. Γιατί θα είμαστε μαζί εάν είχαν απορρίψει αυτή την απέτηση για το όνομα, θα ήταν αυτοτελή τα κράτη, αλλά επικοινωνία θα ήταν άλλο πράγμα για αυτούς. Η ζωή τους θα ήταν αλλιώτερη. Και αυτόν που είναι Σλάβοι, και αυτόν που είναι Αλβανοί, και αυτόν που είναι Έλληνες, και αυτόν που είναι Βούλγαροι, και αυτόν που είναι Αιγύπτιοι, και αυτό που είναι δεν ξέρω τι άλλο είναι. Έτσι είναι το κράτος αυτό. Λοιπόν, το στάδιο αυτό έχει απ' έξω το όνομά του, την πινακίδα του. Μια μεγάλη παράσταση με γράμματα και λέει στάδιον και λοιπά, με μεγάλα γράμματα,
Φίλιππος ο δεύτερος ο Μακεδόν. Εγώ τα λέγω, τα φωνάζω. Να τους πούνε και τώρα, τι κάνετε ρε παιδί μου, μα είστε έξω από την ιστορία. Λέτε ψέματα στον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη. Σας το λένε 330 επιστήμονες από ξένα πανεπιστήμια ότι είστε σε λάθος δρόμο. Σας το είπε και ο Νίμιτς ότι είστε Σλάβοι. Και δεν είναι κακό να είστε Σλάβοι. Οι Σλάβοι είναι μεγάλος και σπουδαίος λαός και εμείς τον εκχριστιανίσαμε πρώτα απ' όλα με τον Κύριλο και με τον Μεθόδιο. Και εμείς εχριστιανίσαμε και τους άλλους, τους Ρώσους επάνω, με τους Βυζαντινούς. Και χαρά μας και τιμή μας που είναι Ορθόδοξοι. Δεν έχουμε τίποτα. Εσείς έχετε μια εκκλησία που θεωρείται πεσχισμένη, κυρίως και από το Βουκουρέστι, αλλά και από όλες τις εκκλησίες, και δεν έχει κοινωνία με καμιά Ορθόδοξη εκκλησία στον κόσμο. Εδώ στα Σκόπια έχουν μια εκκλησία με επισκόπους κλπ. Γιατί σας αρέσει να είστε σε αυτή την απομόνωση? Γιατί προκαλείτε? Ποιος Φίλιππος βρε? Η ίδια η λέξη Φίλιππος. Είναι δυνατόν να είναι τίποτα άλλο εκτός από ελληνική? Και το είπαμε και το ξαναλέμε και το λέω και σε εσάς και που μας ακούνε σήμερα πολύ, και λέω, μα οι Έλληνες που ήσαν εδώ είναι αυτοί οι Μακεδόνες, οι οποίοι ξεχώρισαν από, τα φύλλα των Ιώνων και των Δωριαίων τη Νοτίου Ελλάδος, διότι μπήκαν πυκνά μέσα στον χώρο τον Ελλαδικό και ήρθαν πιο πάνω και καταστάθηκαν εδώ κάτω στις υπόρειες πώς τη λέμε την οροσυρά μας εδώ, και του Ολύμπου και την άλλη οροσυρά που είναι από εκεί προς τον Γράμμο κλπ. Και οι οποίοι είχαν τα ίδια ονόματα, την ίδια γλώσσα, τους ίδιους θεούς πάνω στον Όλυμπο, τα ίδια έθιμα, μα ήταν ξεχωριστό κράτος. Μα όλα τα κράτη στην αρχαία Ελλάδα ήταν πόλεις αυτοτελείς. Ήταν κράτος η Σπάρτη, ήταν κράτος η Θήβα, ήταν κράτος η Αθήνα, ήταν κράτος η Κρήτη. Αλλά τι κράτος? Ελληνικό κράτος. Και όταν αντιμετώπιζαν τους Πέρσες ήταν όλοι μαζί. Αυτό που έγινε στο Μαραθώνα. Λοιπόν, με συγχωρείτε που παρασύρθηκα, τελειώνω, αλλά πρέπει να το καταλάβετε αυτό που σας είπα. Είναι μια πληγή επάνω στους ανθρώπους που ξέρουν και ζουν αυτό το πρόβλημα. Και δεύτερο, σας το λέω επιγραμματικά, η δεύτερη πληγή είναι αυτό που γίνεται στη Θράκη. Να σας δείξω εδώ. Εις την τούτα Ισλαμικών σπουδών θα γεμίσουν οι Τούρκοι τη Θράκη. Δεν το λέω εγώ, ορίστε. Και να σας πω από πού προέρχεται αυτό. Ο πλέον επικίνδυνος Ισλαμιστής του πλανήτη που έχει γεμίσει όλο τον κόσμο με τέτοια ιστιντούτα διδασκαλίας του Ισλάμ πάτησε πόδι στην Ελλάδα και κυρίως έμεσα αυτός είναι που βάζει τα χρήματα για να γίνουν τα ιστιντούτα στη Θράκη. Έμα είναι φοβερό. Και μίλησε προχθές ο κύριος Ερντογάν και δεν το σχολιάζει κανένας. Είπε ότι θα φτιάξει μια διόρυγα μεγάλη από τη Μαύρη Θάλασσα για να τη συνδέσει εκεί με το Γεράτιο Κόλπο, ξέρω εγώ πού. Και είπε, αυτό είναι ένα δώρο που το οφείλουμε στην Κωνσταντινούπολη και στη Θράκη. Άρα η Θράκη είναι μες στο νου τους. Και πράγματι η Κωνσταντινούπολη είναι στη Θράκη. Αλλά τη φάγατε τη Θράκη την πιο πολύ. Και αφού τη φάγατε στο τέλος πήρατε και την Ανατολική Θράκη και έφυγαν όλοι οι πρόσφυγες από εκεί στην τελευταία συμφωνία που έγινε με τη συνθήκη της Λοζάνης. Δεν χορτάσατε. Θέλετε να μας φάτε όλους? Φάτε μας. Αλλά δεν βγαίνει και κανείς να τα πει στους πολιτικούς της. Δεν ξέρω πώς τα λένε οι πολιτικοί από τα Υπουργεία στο εξωτερικό και στους μεγάλους και ισχυρούς και στους Αμερικάνους και στους άλλους. Γιατί σήμερα έχουμε δύο μεγάλα πόστα, ας πούμε, εξουσίας. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Έχουν τώρα τελευταία επιμείνει πολύ στους αυτούς που λέγαμε πριν εδώ για το θέμα του ονόματος, τους Σκοπιανούς να υποχωρήσουν και λοιπά, αλλά δεν ξέρω σε ποιο επίπεδο. Και από την άλλη μας πιέζουν και λένε θα αναγνωρίσετε τους συλλόγους οι οποίοι αποτελούνται από Μακεδόνες που είναι μέσα στην Ελλάδα
και από Τούρκους που είναι μέσα στη Θράκη. Μα δεν είναι κατά τη Διεθνή Συμφωνία της Συνθήκης της Λοζάνης. Δεν είναι οι μουσουλμάνοι Θούρκοι. Είναι Έλληνες πολίτες και στο θρήσκευμα μουσουλμάνοι. Γι' αυτό και ακριβώς είπα μια φορά και στεντορία τη φωνή και το ανεδημοσίευσαν οι ίδιοι, έχετε το μεγάλο προνόμιο να είστε Έλληνες πολίτες και το πιο μεγαλύτερο να είστε χάρη της Ελλάδος Ευρωπαίοι πολίτες, να έχετε αυτό που γονατιστεί η δική σας από την Άγκυρα ή την Κωνσταντινούπολη, ζητούν από την Ευρώπη, βάλτε μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ας καμαρώνουν τόσο πολύ για τα κατορθώματά τους. Εμείς δεν μισούμε κανέναν, ούτε ονόματα αναφέρω, ούτε αφορισμούς κάνουμε. Λέμε όμως τον πόνο μας και έχουμε δικαίωμα να μιλάμε. Μας λένε, θα κινδυνεύει και η ζωή σας. Δεν πειράζει, θα κινδυνεύσει. Τι να την κάνεις και τη ζωή, εάν πρόκειται να επαναληφθούν πάλι εδώ εκείνα που έγιναν πριν από, από την εποχή του 15ου αιώνα, από το 1453. Ένας λαός σαν το δικό μας δεν έχει το δικαίωμα στην άκρη της γης. Με αυτά εδώ τα σύνορα που έχουμε κάτω από τη θάλασσα και απάνω εδώ, τόσο μικρά σύνορα, ώστε κάποτε είπε ο περιβόητος Αμερικανός διπλωμάτης, ότι ο Κίσιγκερ, ότι καλή είναι η Ελλάδα αλλά δεν έχει βάθος τα εδάφη της. Δεν έχουν βάθος γιατί μας τα πήρατε. Και στα Σκόπια και στα, να μην πω άλλα γιατί θα με ψάλουν τη Δευτέρα αύριο. Οι άλλοι, αλλά μπορώ να ψάλω καλύτερα εγώ όμως. Ναι. Λοιπόν, τελειώσαμε. Καταλαβαίνετε τους κινδύνους και γι' αυτό χρειάζεται αυτό που σας λέω. Εσείς οι άνδρες που είστε, μιλάτε με τους πολιτικούς, όποιο κόμμα να είναι, όποιο κόμμα να είναι. Μπροστά στην Ελλάδα και μπροστά και στη μίστη μας δεν υπάρχει διαφορά κομμάτων. Πρέπει να είμαστε όλοι ένα. Αυτό είναι που μας ενώνει. Ούτε εγώ με ενδιαφέρει ποτέ τι κάνει το κάθε κόμμα στα άλλα του προγράμματα, ούτε σχολιάζω. Μιλώ κυρίως για αυτά τα θέματα που αφορούν την ύπαρξη της Ελλάδος, το μέλλον της πατρίδας μας, το μέλλον των παιδιών μας. Και στο κάτω-κάτω υπάρχει και μια άλλο αίσθημα αυτή την περίοδο. Θα το πω άλλη φορά, δεν το λέω σήμερα. Λοιπόν, άλλη φορά, ναι. Να είστε καλά, ο Θεός να είναι μαζί μας. Και αυτή η εικόνα που έχουμε από το Ευαγγέλιο σήμερα, ας μην φύγει από την ψυχή μας. Την ώρα που είπε ο Χριστός στον Θωμά, έλα να ψηλαφίσεις, φάρ τα δαχτυλά σου, να ακουμπήσεις επάνω μου για να πιστείς. Δεν πήγε, παρά εξεφώνησε, εχράβγασε ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Αυτό λέμε και εμείς σήμερα. Εδώ, στο ναό της Παναγίας, της φανερωμένης, ο Κύριός μας και ο Θεός μας να μας δίνει την ειρήνη, την ευλογία Του και τη δικαιοσύνη στον κόσμο. Αμήν.